εύκολα και σπιτικά στηρίζουν οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Γεια σας. Γεια σας. Τι είναι, Ανδρέα μου. Λίγα, αλλά εσύ. Καλά. Πώς ήταν όλες αυτές οι ώρες καλοκαίρινες τους μέρες? Καλά είμαι. Θάλασσα. Όχι. Όχι, όχι όσοι θα ήθελα. Είσαι λίγο μαυρισμένη παραπάνω από εντάξει, μένα. Πάω περπατώ το πρωί. Και παίρνεις χρώμα από το περπάτημα. Ναι, υπολόγισα ότι για να κάνω δύο δουλειά στην ίδια ώρα. Και έγινα στην κίνηση μαύρισμα να μπαίνω και περπατάω. Πες μου ότι βάλεις τσελάδι και περπατάς. Ναι. Σοβαρά. Γυαλίζομαι στον πεζόδρομο. Ωραία. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε λίγο για να μιλήσουμε λίγο για τα φαγητά που θα φτιάξουμε σήμερα. Είπα τη θάλασσα γιατί δεν τις γαρίδες, γι' αυτό μπορώ να φέρω θάλασσα. Ναι, είπα έτσι μια και άλλαξε ο καιρός, μια καλοκαιρινή μακαρονάδα. Δεν ταιριάζει ωραία. Δώσε μου μακαρονάδες και πάρε μου την ψυχή. Μάλιστα. Είμαι σίγουρη ότι θα σου αρέσει αυτή. Και θα τη φτιάξω με ένα διαφορετικό τρόπο. Τις γαρίδες θα τις φτιάξω στο φούρνο. Τελευταίως πάντα ναι, φτιάχνω τις γαρίδες στο φούρνο γιατί βρίσκω ότι διατηρούνται πιο ωραίες, πιο μαλακές. Τις ελέγχω περισσότερο. Ναι. Άρα το τι θα κάνουμε, θα ψήσουμε τα μακαρόνια μας σε ζεστό νερό. Θα φτιάξουμε τη σάλτσα μας εδώ. Αλλά τις γαρίδες που θα βάλω μέσα στα μακαρόνια θα τις φτιάξω στο φούρνο γιατί θέλω να μείνουν έτσι ωραίες μαλακές. Άρα δεν έχει σχέση. Δεν το κάνεις για τις θερμίδες, το κάνεις για να διατηρήσεις σωστά για την ποιότητα της γαρίδας. Ναι, γιατί αν την ψήσουμε λίγο παραπάνω γαρίδα γίνεται λαστίχον, έτσι. Και φίλες μου που είναι vegetarian, χορτοφάγοι, τους έχω πει αυτόν τον τρόπο να μαγειρεύουν τις γαρίδες. Έχω μια φίλη μου από την ημέρα μου, δεν το είπα, τη μια με μια τρία γαρίδες με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, να πάρουμε όμως τα υλικά μας ένα-ένα. Έγινε. Τα υλικά μας είναι 250 γραμμάρια ή μισό κουτί μακαρόνια σπαγέτσι, μία κουταλιά ελαιόλαδο, μία κουταλιά κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 80 ml κόκκινο κρασί, 200 γραμμάρια ντομάτα στον τρίφτη, μισό κουταλάκι κανέλα λεσμένη, μισό κουταλάκι μοσχοκάριδο, μισό κουταλάκι πιπέρι καυτό, όλα από τη Captain's, ένα κουταλάκι αλάτι, 15 μικρές γαρίδες, ένα κουταλάκι ελαιόλαδο, λίγο αλάτι, λίγο καυτό πιπέρι και ένα κουταλάκι ζάχαρη. Λοιπόν, είναι πολύ σύντομη διαδικασία. Χρειαζόμαστε. Κρεμμυδάκι. 12 λεπτά. Εντάξει, πολλά λίγο. 12 λεπτά περίπου για όλα τα βήματα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε πρώτα με τις γαρίδες. Μέσα αυτές τις γαρίδες είναι σίγουρα οι άψητες. Μην κάνετε το λάθος, γιατί πολλές φορές στην υπεραγορά μπορεί να βρείτε σακουλάκι ψημένο. Εμείς θέλουμε τις άψητες. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Εντάξει, και θα βάλω το καυτό το πιπέρι μέσα. Άρα είναι ένα μείγμα από διάφορα πιπέρια, βλέπω, έτσι. Μπράβο. Θέλουμε λίγη ζάχαρη. Λίγη ζάχαρη. Και θα βάλουμε και λίγο αλατάκι. Είναι όλα ροζ, πράσινο, μαύρο και καυτή πιπεριά. Α, σου άρεσε. Ναι, είσαι ο συνδυασμός. Λοιπόν, ένα κάτεμα έτσι. Και θα τα βάλω μέσα σε ένα Pyrex, Ανδρέα μου. Α, ούτε θα το λερώσεις, ε. Ακριβώς. Θα τα βάλω μέσα έτσι, τις γαρίδες να τις απλώσουμε. Δεν θέλουν πολύ ψήσιμο, 10 λεπτάκια μόνο. Έτσι, στην ώρα που θα είναι έτοιμα και τα μακαρόνια, θα είναι έτοιμες και οι γαρίδες μας, μαζί με τη σάλτσα. Λοιπόν, να το βάλουμε φούρνο, 10 λεπτάκια μόνο όμως. Λοιπόν, βάζουμε τα μακαρόνια μας τώρα να ψηθούν. Λοιπόν, μακαρόνια πρέπει να ψήνουμε σε πολύ χοκλαστό νερό. Εσύ τα ξέρεις αυτά. Αλλά μόνο με αλάτι, ανακεφαλαίωση, έτσι. Μόνο με λίγο αλατάκι. Έλα, κάνε τα εσύ που τα κάνεις ωραία. Λίγο. Ναι, λίγο το αλατάκι τους. Μέσα. Ωραία. Έτσι πρέπει να ψήνουν τα μακαρόνια. Λοιπόν, και τα αφήνουμε. Μόλις αρχίσει να χοκλάζει έντονα το νερό μας, εξαρτάται πόσο αλτέντε τα θέλουμε. Γύρω στα μεταξύ 8 και 10 λεπτά είναι το ψήσιμο των μακαρονιών. Εμείς να πάμε για 9, εντάξει, θα τα βάλουμε έτσι. Εντάξει, το έβαλα για 9 λεπτά. Λοιπόν, παράλληλα φτιάχνουμε τη σως μας. Βάζω το κατσαρολάκι μας που έχει ήδη ζεσταθεί αυτό λίγο. Πάνω στη πολύ δυνατή φωτιά, ζεσταίνω το ελαιόλαδο μας και θα ρίξω μέσα το κρεμμύδι. Έτσι, να το ανοίξουμε ελαφρά. Λοιπόν, είναι και αρκετά ζεστό. Οπότε ρίχνω τώρα μέσα το κρασί μας το κόκκινο. Έτσι, να και ωραία μυρωδιά, έτσι. Και ωραία μυρωδιά. Τίποτα λοιπόν, δεν πάει χαμένο. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Δυνατή η φωτιά, ανακατεύουμε. Έτσι, μέχρι να εξατμιστεί καλά το αλκοόλ μας. Και ξέρεις, κάπου διάβασα ότι χρησιμοποιώντας το κρασί μέσα στο φαγητό, δεν προσθέτουμε θερμίδες, διότι αυτό το πράγμα που γίνεται, που εξατμίζεται, ότι φεύγει το αλκοόλ, αλλά οι θερμίδες του αλκοόλ φεύγουν. Βέβαια, δεν ισχύει το ίδιο με τα κονιάκ που έχουν μέσα ζάχαρη, όπως ας πούμε να βάλεις κουμανταρία ή κονιάκ. Αυτόν όχι. Αλλά στην περίπτωση του κρασιού, όταν το βάλουμε και το αφήσουμε να εξατμιστεί, οι θερμίδες βασικά εξαφανίζονται.
Γιατί και εννοεί μαζί, διαβάζονται μαζί με το αλκοόλ. Σε ένα βιβλίο διατροφής και δίαιτας. Που εγγραφτήκε το 70, by the way. Το 70, ε. Ναι. Εντάξει τα μακαρόνα για μας. Ναι. Θέλεις να το κλείσεις, αν δεν έχω γλαζί έντονα. Έτσι. Μπράβο, μετά να το ανοίξουμε όμως. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα τώρα την ντομάτα μας. Μέσα. Μια εύκολη. Εύκολη, εύκολο. Σωστός μου. Έλα, Αντρέα μου. Ναι. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγη ζάχαρη, να θέλετε, έτσι, γιατί η ντομάτα θέλει τη ζάχαρη. Ναι, ακόμα λίγη, παρόλο που βάλαμε και μέσα στις γαρίδες, έτσι, ακόμα λίγη θέλει το αλατάκι. Λοιπόν, και τώρα θα βάλουμε τα μπαχαρικά μας. Εδώ βάζω την κανέλα μου, λίγη, περίπου μισό κουταλάκι. Εδώ θα βάλουμε το μοσχοκάριό μας, λίγο πάλι. Και το καυτό πιπέρι, με προσοχή, γιατί είπαμε και αρκετά. Οι γαρίδες ψήνονται. Ναι, οι γαρίδες ψήνονται. Το σος μας εδώ είναι σε πολύ δυνατή φωτιά αυτή τη στιγμή. Γιατί το θέλω έτσι να χογλάσει έντονα. Μόλις το δω να χογλάσει έντονα, θα αφήνω έτσι κανένα λεπτάκι να κάνει τις φουσκαλίδες του. Μετά θα το χαμηλώσουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε μέχρι να τελειώσουν και τα υπόλοιπα. Μυρίσαν τα μπαχάρια. Ναι, τι ωραία, ε. Ναι. Λοιπόν, βασικά απλά περιμένουμε και το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Εύκολο, πολύ ωραίο καλοκαιρινό φαΐ που θυμίζει διακοπές, νησιά. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, έτοιμα τα μακαρονάκια μας. Όταν τα βάζω εδώ μέσα. Περίμενε, να βάλω τη σάλτσα. Α, θα τα ενώσεις. Ναι. Εντάξει, ακόμα πιο καλά. Λοιπόν, μέσα η σάλτσα. Και δεν χρειάζεται αυτό. Σε ένα γερό ανακάτεμα. Wow. Ανακάτεψέλα. Οχ, τα μπαχάρια. Τις γαρίδες θα τις ρίξεις μέσα ή από πάνω να τις βάλουμε. Όχι, θα τις βάλω πάνω για να μην τις σπάσω. Να σου φέρω το... Λα, θα τα κάνεις εσύ τα κόλπα σου. Έναν τεράστιο, έναν καλό πυρούν. Να το θέλεις αυτό. Αυτό, να το γυρίσουμε. Να γυρίσουμε μια μερίδα, έτσι. Ναι. Εγώ να μην τα καταφέρω να στολίζω τα μακαρόνια με έτσι τρόπο, όπως τα κάνεις εσύ. Έτσι δεν είναι και τίποτα. Αυτή είναι μια μερίδα. Μάλιστα. Κάτσε λίγο, ακόμα λίγο. Άτε, Ανδρέα, πεινάσαμε. Γιαμ. Λοιπόν. Βάλω τις γαρίδες από πάνω. Καλά, καίει. Ναι. Καίει. Ναι, εντάξει, αφού είμαστε τώρα βγει από το φούρνο. Τι ωραίες. Είδες τι ωραίες ζουμερές που έχουν μείνει, γιατί μετά αν τις ψήνουν μέσα στην κατσαρόλα ή μέσα στο τηγανίσιο. Πόσες δικαιούται μια μερίδα, Αθηνά μου. Δικαιούσε περίπου 6, 7. Εντάξει. 8, 9, 10. Βάλε, βάλε. Εντάξει, είναι για δύο μερίδες υπολογίζει. Ναι. Με 2 με 3 μερίδες, ναι. Εντάξει. Εντάξει, 2 θα έλεγα πιο καλά. Μπράβο, Ανδρέα. Τι έφερες, βασιλικό. Βασιλικό. Ωραία. Να σου πω γιατί δεν τα βάλουμε λίγο τρίμα. Όχι. Γιατί. Γιατί οι Ιταλοί δεν βάζουν μαζί με τα μακαρόνια. Δεν βάζουν στερά. Καλά, εγώ γιατί. Ay, camberi, που λένε τις γαρίδες. Καλά, γιατί ρε παιδί μου, εμένα μου αρέσει. Εγώ και εσένα σου αρέσει, αλλά να σου κάτι, χάνονται οι γεύσεις της θάλασσας. Κοίταξε, διορέξω ως κολοκυθόπιτσα. Ναι, κολοκυθόπιτσα. Εμείς δεν θα βάλουμε σήμερα. Προς το παρόν, αλλά ναι, όλοι βάζουμε τυρί, εντάξει, τώρα από εμάς εξαρτάται. Ναι. Θα δοκιμάσω. Βεβαίως να δοκιμάσεις. Και βέβαια για να απολαύσουμε ένα έτσι ωραίο καλοκαιρινό φαγητό, πάντα με μια παγωμένη κοκακόλα. Α, δοκίμασε να δούμε. Θάλασσα, καλοκαίρι, ντομάτες, γαρίδες. Ένα μπιάτο θάλασσα. Ένα μπιάτο θάλασσα. Ότι πρέπει για η βεράντα. Ναι. Ραφρή πάστα. Γρήγορο. Γρήγορο. Δηλαδή το μεσημέρι. Δεν το, το κάνουμε. Πάμε να ξεκουραστούμε λίγο μια ώρα. Ναι. 15 λεπτά. Ναι. Ξεπετάξαμε μια μακαρονάδα υπέροχη. Και είναι έναν ωραίο έτσι νοστιμόν. Πάρα πολύ ωραίο.
Healthy, nice, τελείο. Ωραίο, καλοκαιρινό. Λοιπόν, να πούμε ότι η συνταγή είναι αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο athinarecipes.com. Επίσης, εκεί μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για το διαγωνισμό που διοργανώνει η Coca-Cola μαζί με το Εύκολα και Σπιτικά και όλα τα δώρα που μπορείτε να κερδίσετε. Οπότε, πηγαίνετε στην ιστοσελίδα μας για πιο πολλές λεπτομέρειες και ακολουθήστε μας και στο Instagram. Θέλετε, Τερλίτο και Αθηνά Λοϊζίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας. Yeah.